Την προεκλογική τους καμπάνια ολοκλήρωσαν οι δύο βασικοί διεκδικητές για την Προεδρία της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο και Ενρίκε Καπρίλες. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα 10 μονάδων στο Μαδούρο, ο οποίος δείχνει να κεφαλαιοποιεί τη στήριξη που είχε από τον πρόεδρο Τσάβες. Στα εκλογικά τμήματα όλα είναι έτοιμα για την αναμέτρηση της Κυριακής. Ελέγξαμε τα μηχανήματα στα οποία θα ψηφίσουμε με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικής Διαδικασίας. Όλα κυλούν ομαλά. Τα μηχανήματα έχουν οθόνη αφής με εικόνες των υποψηφίων. Με ένα άγγιγμα οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν τον υποψήφιο που επιθυμούν. Ο 40χρονος κυβερνήτης Καπρίλες, βλέποντας ότι οι πιθανότητες να εκλεγεί είναι ελάχιστες, υιοθέτησε ρητορική παροχολογία, υποσχόμενος αυξήσεις 40% σε όλους. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος των νοτιοαμερικανικών κρατών δήλωσε: «Μπορούμε με υπευθυνότητα να επιβεβαιώσουμε ότι το σύστημα με το οποίο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία είναι έγκυρο, ασφαλές και επαρκές». Αυτή θα είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια που διεξάγονται εκλογές χωρίς τη συμμετοχή του Τσάβες, αν και ο Μαδούρο δεν έπαψε στιγμή να τον μνημονεύει και να αποκαλεί τον εαυτό του τον πρώτο Απόστολο του εκλειπώντος Προέδρου.